Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που καταφέραμε αυτό το στόχο. Σίγουρα μπορεί να φαίνεται πολύ εύκολος, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολος. Θα σας πω ότι υπήρχαν πολλές δυσκολίες μέσα στη χρονιά. Καταφέραμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και με πολλές θυσίες και σκληρή δουλειά καταφέραμε το στόχο μας. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για όσους βοήθησαν την ομάδα, τους συμπαίκτες, τον προπονητή, όλους όσοι ήταν γύρω από την ομάδα, φροντιστές, φυσικοθεραπευτές και φυσικά τον κόσμο που μας έδινε δύναμη σε κάθε παιχνίδι. Μία νέα μέρα ξεκινά για τον Άρη. Αυτό που ήταν να κάνουμε εμείς το κάναμε. Θεωρώ ότι με καθαρό μυαλό θα μπουν οι βάσεις και η ομάδα θα ξανά είναι εκεί που τους αρμόζει. Εντάξει, τα καλύτερα έρχονται. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάναμε. Πιστεύω ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό το δύσκολο έργο που είχαμε να κάνουμε. Ευτυχώς τα καταφέραμε και 5-4 αγωνιστικές πριν το τέλος. Είναι πολύ σημαντικό που όλα τα παιδιά είμαστε χαρούμενα και μαζί. Είμαστε μια οικογένεια και θα το κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Σίγουρα η ομάδα του Άρη έχει λείψει σίγουρα από τη Super League, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα και μεγάλη ομάδα. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που ήταν να κάνουμε το κάναμε. Ό,τι είχαμε το δώσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και για τον κόσμο μας. Βασικό πρέπει να πω εγώ είναι συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της ανόδου. Νομίζω ότι περισσότερο ανήκει στους προσφερειστές, στον κόσμο, στους συνεργάτες, στη διοίκηση. Να ευχηθώ τα καλύτερα για την ομάδα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γεμίσει ο κόσμος στο γήπεδο στο επόμενο παιχνίδι που έχουμε εντός έδρας. Όχι να πανηγυρίσουμε, αλλά για να ζήσουμε μια καλή στιγμή. Αυτό που αξίζει στην ομάδα, αυτό που έχει ζήσει τόσα χρόνια ο κόσμος του Άρη, να βλέπει την ομάδα στο Κλάνης Βικελίδης. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Νομίζω η ομάδα θα οργανωθεί σε όλους τους τομείς, θα γίνει σίγουρα καλύτερη και θεωρώ ότι θα πάει εκεί που πραγματικά ανήκει, στην βαθμολογική θέση τη Super League που πραγματικά ανήκει.